τίποτα δεν έμεινε. Και μέχρι τις 5 ώρα από τις 1 η ώρα ήμασταν εδώ και εγώ ήμασταν. Ένας νεκρός και δύο κατεστραμμένα διαμερίσματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της 22ης Απριλίου στην Αλεξανδρούπολη. Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε οικία Δευτέρου Ορόφου επί της οδού Κομνηνών έλαβε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να δώσουν πολύωρη μάχη με τις φλόγες για τον περιορισμό και την οριστική της κατάσβεση, η οποία επετεύχθη τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο σπίτι διέμενε μόνος του ένας άνδρας, ο οποίος απανθρακώθηκε, με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής σχετικά με τα αίτια της φωτιάς, καθώς δεν έχει εκδοθεί το επίσημο πόρισμα, να κάνουν λόγο για κερί του οποίου η φλόγα εξαπλώθηκε στον αρκετά μεγάλο όγκο απορριμμάτων που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος. Βρισκόμαστε εντός του σπιτιού, το οποίο κάηκε λίγο μετά από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου επί των οδών Πατριάρχου Φωτίου και Κομνηνών. Όπως μπορείτε να δείτε και γύρω μου, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Χθες το βράδυ, γύρω στις 2 η ώρα, με ειδοποίηση η πυροσβεστική υπηρεσία για ένα περιστατικό το οποίο έγινε σε μία οδό στην Αλεξανδρούπολη. Όταν επισκέφθηκα το χώρο, βρήκαμε έναν άντρα σε καθολική απανθράκωση. Δεν γνωρίζουμε κάποια στοιχεία του άντρα προς το παρόν. Εναπόκειται θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική διερεύνηση αύριο με την νεκροψία και νεκροτομή του πτώματος, προκειμένου να διελευκάνουμε και τα στοιχεία του άντρος, αλλά και να δούμε και την πραγματική αιτία θανάτου, πώς ακριβώς και πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό. Περίπου στα 55 με 65 ετών, τουλάχιστον όσο μπορούμε να καταλάβουμε από τα υπολείμματα που έχουν μείνει από το ανθρώπινο σώμα, είναι περίπου 55 με 65 ετών. Εμείς από κάτω είχαμε τον πετόνι με το λέβητα, το πετρέλαιο, όλα έσκασαν όλα. Τίποτα δεν έμεινε. Τα πράγματα, τα ρούχα, τίποτα δεν έμεινε, παιδιά. Καταστράφηκαν όλα. Όλα έγιναν μετά τις 12 χτες το βράδυ. Εγώ ήμουνα από τη δουλειά κουρασμένη, γύρισα, κοιμήθηκα. Η μαμά μου κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί είχαμε και προηγούμενα, είχαμε ξαναπάρει φωτιά μερικές φορές. Ειδοποίησαμε την αδερφή μου, ήρθε αμέσως η αδερφή μου, είδε ότι από πάνω ήδη ξεκίνησε πολύ έντονη φωτιά. Μας λέει κατευθείαν βγείτε από το σπίτι. Με το που κατεβήκαμε από το σπίτι ξεκίνησαν οι εκρήξεις. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Όταν ήρθε η πυροσβεστική ήταν ήδη όλα πολύ εκτεθειμένα. Είχαν βγει ήδη οι γείτονες και σβήνανε τη φωτιά με το λάστιχο, ό,τι μπορούσανε. Αλλά επειδή είχε έφλεκτα αντικείμενα και σκουπίδια στο σπίτι, όπως έχουμε πει, και δεν τα είχε μαζέψει. Είχε μαζέψει τα μισά, γιατί είχαμε κάνει καταγγελία στο υγειονομικό και ο αδερφός του μάζεψε τα μισά. Αλλά τα μισά, όπως είδατε, όλη τα ράτσα και το επάνω διαμέρισμα συνεχίζει να έχει σκουπίδια και απορρίμματα που ήταν έφλεκτα στη φωτιά. Έγιναν πολλές εκρήξεις με αποτέλεσμα να καταστραφεί και το δικό μας το σπίτι και γενικά όλη η πολυκατοικία. Από τι ξεκίνησε η φωτιά, η πυροσβεστική που ήρθε, τι σας είπε? Ήταν άστεγος, λογικά άναψε πάλι κερί. Παλαιότερα άναβε μαγκάλι μέσα στο σπίτι, δηλαδή κάρβουνα έβαζε στο πάτωμα για να ζεσταθεί. Επειδή έχουμε ξαναπάρει φωτιά, απλώς αυτή τη φορά δεν το προλάβαμε. Και αυτή τη φορά μάλλον άναψε κερί για να ζεσταθεί. Αυτός χτες ή προχτές βγήκε από το νοσοκομείο, ήταν πάλι στο νοσοκομείο με εγκάβματα λόγω που είχε πάρει πάλι φωτιά. Είχαμε ξαναφωνάξει την πυροσβεστική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια αποσόβησης του κινδύνου, αφού πρόκειται για πυκνοκατοικημένη περιοχή. Συνολικά επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, το έργο των οποίων δυσχέραναν τα σκουπίδια που κατέκλυζαν το διαμέρισμα και την ταράτσα της οικοδομής. Οι ιδιοκτήτες της οικίας του πρώτου ορόφου, μία εκ των οποίων γυναίκα μεγάλης ηλικίας με 90% τυφλότητα, επισήμαναν στην κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης πως δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό πυρκαγιάς, αφού το διαμέρισμα δεν διέθετε ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χρησιμοποιεί αυτοσχέδιους τρόπους προκειμένου να θερμαίνεται και να βλέπει. Χτες τον φέρανε με το ασθενοφόρο, τον αφήσαν, το αφήσαν το εξιτήριο, τα φάρμακα. Βγήκε στο μπαλκόνι, καθόταν από τις 6 ώρα στο μπαλκόνι και ζητούσε τσιγάρα και διάφορα πράγματα από τους περαστικούς, δεν του δίναν τίποτα. Και μετά κατά τις 12 η ώρα το βράδυ που εμείς σβήσαμε τα φώτα και είπαμε να κοιμηθούμε, άρχισα να ακούμε με τον μπαστούνι ότι σβήνει τη φωτιά όπως έκανε και την προηγούμενη φορά. Απλώς αυτή τη φορά δεν είχε και δύναμη να φωνάξει και μόνο ακούγαμε. Και όταν η μαμά μου πήρε κατευθείαν την αδερφή μου τηλέφωνο και η αδερφή μου μένει απέναντι νίκια σπίτι για να ελέγχει την κατάσταση, γιατί η μαμά μας είναι άνθρωπος με αναπηρία 90% στα μάτια και δεν βλέπει. Οι ίδιοι δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει, αφού καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση για την οποία, όπως λένε, δεν ευθύνονται αυτοί, με το κόστος των υλικών ζημιών της μοναδικής κατοικίας τους να ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ και μην έχοντας πλέον πού να ζήσουν. Τόσο καιρό που ζούμε σε αυτή την κατάσταση, κανένας δεν κάνει τίποτα.
Πού είναι το κράτος? Το υγειονομικό ήρθε δύο φορές, είδε ότι ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Είχε πλημμυρίσει όλο το σπίτι, από το ταβάνι πέφτανε από τα ράτσα, νερά βούλωσαν. Πού είναι ο αδερφός του, πού είναι? Κανένας δεν κάνει τίποτα. Από εδώ και πέρα, εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε? Δεν έχουμε κάπου να μείνουμε. Μας είπαν ότι δεν μπορούμε ούτε ρεύμα τώρα να έχουμε. Πρέπει να έρθει πραγματογνώμων, να ελέγξει το σπίτι και να μας πούν αν μπορούμε να ζήσουμε καταρχάς εδώ πέρα. Γιατί το σπίτι είναι και μεγάλης ηλικίας. Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, όπως έχετε καταλάβει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αν μπορεί να βοηθήσει λίγο ο Δήμος. Τι να πω, ελπίζουμε στη βοήθεια του Δήμου αυτή τη φορά. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα κανένας. Και τόσα χρόνια όλοι ήταν ενήμεροι ότι εδώ πέρα ζοριζόμασταν και τραβούσαν τόσα ζόρια. Δηλαδή έπρεπε να πεθάνει άνθρωπος, κάει και ζωντανός. Έπρεπε να γίνει αυτό. Και αν η μαμά μου δεν ξυπνούσε και εγώ κοιμόμουν, δεν καταλάβαινα τίποτα που ήμουν κουρασμένη από τη δουλειά. Εγώ νόμιζα πρωί είναι και πρέπει να πάω δουλειά όταν ξύπνησα. Ξέρεις τι πανικό ξύπνησα. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι γινότανε. Είχα πάθει σοκ. Σβήναν από εδώ τη φωτιά, η φωτιά έπαιρνε από εδώ. Κατέρευαν όλα. Οι γείτονες βγήκαν με τα λάστιχα, όλα πήραν φωτιά. Μέχρι τις 5 ώρα η πυροσβεστική ήταν εδώ. Γιατί από πάνω, ό,τι σβήνανε, κάποια έφλεκτα αντικείμενα ξαναπέρναν φωτιά. Οπότε έπρεπε να είναι εδώ. Και μέχρι τις 5 ώρα, από τις 1 η ώρα, ήμασταν εδώ και εγώ ήμασταν. Έχετε κάπου να μείνετε προσωρινά μέχρι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια? Συγγενείς προς το παρόν και μετά δεν ξέρουμε.